Αγαπητοί τηλεθεατές, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα, το bullying, τον εκφοβισμό, το σχολικό εκφοβισμό και γενικότερα θα δούμε το θέμα αυτό το ιδιαίτερο του εκφοβισμού. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η κυρία Έλλη Γιαννοπούλου, είναι ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Τρίτης Παιδιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά και τιμή για μας. Η δική μου είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Κυρία Γιαννοπούλου, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο ή είναι ένα πρόσφατο τώρα το αντιμετωπίζουμε, γιατί όλο και περισσότερο ακούγεται αυτός ο όρος, το λεγόμενο bullying? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το βαφτίσαμε, του δώσαμε έναν ορισμό, το είδαμε πάλι οπτική, αλλά ο σχολικός εκφοβισμός υπήρχε διαχρονικά. Πάντα υπήρχαν παιδιά τα οποία θα λέγαμε ότι ήταν ινταΐδες και μπορεί να φερόταν άσχημα στα πιο αδύναμα παιδιά ή στα παιδιά που είχαν ένα σωματικό ελάττωμα ή στα παιδιά που είχαν ένα, αν θέλετε, πιο αδύναμο χαρακτήρα. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι από τότε που υπάρχει το σχολείο υπάρχει και ο σχολικός εκφοβισμός. Η έκτασή του βέβαια δεν ήταν η ίδια του φαινομένου, γιατί υπήρχαν άλλα θέματα πειθαρχίας στο σχολείο, τα πράγματα ήταν πιο αυστηρά, αλλά αν θέλετε και λίγο πιο οριοθετημένα. Οπότε νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονο, αλλά υπήρχε νομίζω από τότε που υπάρχουν τα σχολεία. Μάλιστα, και ηλικίες που αφορά? Λοιπόν, ηλικίες που αφορά, συνήθως δίνουμε έμφαση στην εφηβεία και λέμε ότι συμβαίνει κυρίως στην εφηβεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε που το παιδί έρχεται σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, η πρόθεση δεν είναι ίδια σε ένα παιδάκι 3,5 χρονών που πηγαίνει στον παιδικό σταθμό να εκφοβήσει το άλλο το παιδάκι, αλλά ακόμα και ένα παιδάκι που έρχεται και, ξέρω εγώ, το ενοχλεί ή το χτυπάει επαναλαμβανόμενα και μπορεί το άλλο το παιδάκι να ξαφνικά να μην θέλει να πάει σχολείο, να εκδηλώνει μια σχολική άρνηση ή κάποια ψυχοσωματικά συμπτώματα, μπορεί να ξεκινήσει και από τότε. Δηλαδή μια κατάσταση την οποία δέχεται το ένα παιδί από το άλλο και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Ένα πιο αδύναμο ίσως παιδί, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Σίγουρα πιο αδύναμο παιδάκι, πιο ευάλωτο και που ίσως είναι και πρώτη φορά σε ένα περιβάλλον εκτός σπιτιού και δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα, πόσο περισσότερο τη συναναστροφή με τα άλλα παιδιά, και αν η συναναστροφή είναι έτσι πιο έντονη και περιέχει και τα στοιχεία της επιθετικότητας, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για ένα μικρό παιδάκι. Ποιον ορισμό θα δίνατε έτσι στον εκφοβισμό και στον σχολικό εκφοβισμό, γενικότερα και ειδικότερα? Ο ορισμός που έχει έτσι επικρατήσει παγκοσμίως είναι ότι πρόκειται για μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που γίνεται με πρόθεση, που αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο αδύναμος απέναντι σε έναν άλλο. Το αδύναμος μπορεί να αφορά γενικότερα πλαίσια και η οποία έχει ως στόχο να πληγώσει το άλλο άνθρωπο. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι μπορεί ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα να λέει ένα συμμαθητή του να το χαρακτηρίζει με κάποια επίθετα, να του λέει, ξέρω εγώ, να το λέει ανόητο. Ή κάθε μέρα να του παίρνει το μπουκαλάκι του με το νερό και να το ρίχνει κάτω. Όταν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και δεν είναι τυχαίο γεγονός, τότε αυτό ορίζεται ως σχολικός εκφοβισμός. Θέλουμε βέβαια μία διάρκεια τουλάχιστον 3 εβδομάδων και πάνω, για να πούμε ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο και δεν είναι μία αντιπαράθεση μεταξύ δύο παιδιών που κάποια στιγμή θα λυθεί. Για να το ορίσουμε θέλουμε δηλαδή την επανάληψη και τη χρονική διάρκεια και την πρόθεση του παιδιού που εκφοβίζει. Την πρόθεση λοιπόν και την επανάληψη. Να δούμε λίγο και τις μορφές του εκφοβισμού, πώς εκδηλώνεται, ποιες είναι. Νομίζω ότι είναι τόσες οι μορφές όσες είναι και οι μορφές της βίας, που πολλές φορές εμείς τις διαχωρίζουμε, αλλά δεν είναι και πάντα ευδιάκριτες. Δηλαδή μπορεί να έχουμε το λεκτικό εκφοβισμό που έχει να κάνει με το «σου μιλάω άσχημα», «σε απειλώ», «ότι δώσε μου το φαγητό σου γιατί αλλιώς θα σε χτυπήσω», «δώσε μου τις λύσεις από τις ασκήσεις γιατί αλλιώς θα πω ότι εσύ έκανες φασαρία», χαρακτηρισμοί άσχημοι που αφορούν την εμφάνιση του παιδιού ή τη συμπεριφορά ή που αφορούν την καταγωγή του, ό,τι περιέχει ο λόγος που μπορεί να πληγώσει το άλλο παιδάκι.
Και σαφώς δεν αναφερόμαστε μόνο στο περιεχόμενο, δηλαδή των όσων λέγονται, αλλά και ο τρόπος που τα λέει το άλλο παιδί, που φαίνεται ότι σαφώς είναι επιθετικός, που εμπεριέχει το στοιχείο του να θέλει να πληγώσει τον άλλον. Έχουμε και το σωματικό, που είναι η σωματική βία, που μπορεί να είναι κάτι φαινομενικά πιο ανώδυνο, ότι φεύγει το πόδι μου και σου δίνω μια κλωτσιά, μέχρι σε σπρώχνω, μέχρι σε στριμώχνω σε ένα σημείο όπου δεν μπορείς να φύγεις ή σου αρπάζω τα πράγματα. Και φυσικά και ο ψυχολογικός εκφοβισμός, που είναι, εμπεριέχεται και στις δύο άλλες μορφές και είναι και λίγο πιο δυσδιάκριτος, αν θέλετε, γιατί λέει, έλα μωρέ, και δεν το είπα έτσι, δεν το εννοούσα έτσι, αλλά έχει κυρίως το στοιχείο της απειλής και το στοιχείο του να μειώσει τον άλλο άνθρωπο, το ένα παιδί το άλλο, είτε είπαμε πρόκειται για μικρά παιδιά, είτε παιδιά στη σχολική ηλικία ή στην εφηβεία, ώστε να το κάνει να αισθανθεί πολύ άσχημα για τον εαυτό του και συνήθως να το κάνει να νιώσει ενοχές, ότι εσύ φταίς που σου συμπεριφέρομαι έτσι. Α, μάλιστα. Νομίζω μας θυμίζει και μορφές βίας που βιώνουν κάποιοι ενήλικες, ότι ο θήτης δημιουργεί ενοχές στο θύμα, οπότε το θύμα νιώθει ότι για κάποιο λόγο το αξίζει αυτό που βιώνει. Και να φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό όταν μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν τις άμυνες, η προσωπικότητά τους ακόμη είναι υποδημιουργία και δεν μπορούν όλη αυτή την κατάσταση να τη διαχειριστούν. Συμβαίνει ο σχολικός εκφοβισμός μόνο στο σχολείο, θα λέγαμε, ή και σε άλλους χώρους παρατηρείται? Ο σχολικός εκφοβισμός ονομάζεται σχολικός γιατί αφορά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας. Αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και σε χώρους άλλους όπου είναι τα παιδιά. Παράδειγμα, εκεί που πηγαίνουν προπόνηση, στις αθλητικές δραστηριότητες, σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, σε παιδικά πάρτι, σε μια παρέα παιδιών. Στη γειτονιά, για παράδειγμα. Στη γειτονιά που μπορεί να παίζουν και επίσης και έξω από το σχολείο. Μπορεί να μην είναι στο χώρο του σχολείου, αλλά μπορεί βγαίνοντας τα παιδιά από το σχολείο να δημιουργούνται τέτοιου είδους φαινόμενα και εκεί τα χαρακτηρίζουμε σχολικό εκφοβισμό, επειδή αφορά σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Να δούμε έτσι τώρα και λίγο τα χαρακτηριστικά του θήτη, ποια μπορεί να είναι. Αυτά που έχει παρατηρήσει η βιβλιογραφία, χωρίς πάντα να είμαστε απόλυτοι, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ανθρώπινες συμπεριφορές, κάποια πράγματα δεν είναι μόνο α, β, γ, αλλά έχουν έτσι δοθεί κάποιοι ορισμοί με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει. Οι θήτες ή μπορεί να είναι παιδιά δημοφιλή, τα οποία παίρνουν περισσότερη δύναμη επειδή οι άλλοι τους ακολουθούν και το θεωρούν σχετικά διασκεδαστικό να δείξουν έτσι τη δημοφιλία τους ή τη δύναμή τους. Είναι και αυτά τα παιδιά που έχουν, εμείς λέμε αυτούς τους υποστηρικτές, που είναι μια ομάδα που είναι μεταξύ τους, που νιώθουν σημαντικοί επειδή είναι μαζί με το δημοφιλή συμμαθητή ή συμμαθήτρια και προκειμένου να νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτήν την ομάδα τη σημαντική, ακολουθούν τις οδηγίες οι οποίες είναι άσχημες προς ένα παιδάκι ή σε μια άλλη ομάδα παιδιών. Οπότε είναι αυτά τα παιδιά τα δημοφιλή που νιώθουν μια δύναμη, αλλά δεν έχουν καλλιεργήσει μέσα τους το συναίσθημα της αγάπης. Η δύναμη είναι συνυφασμένη με την επιθετικότητα. Πώς δημιουργούν ένα τέτοιο χαρακτήρα από την οικογένεια? Προέρχεται ο χαρακτήρας, είναι έτσι, και δημιουργούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά? Σαφώς είναι ένα συνδυασμός, δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά μας κληρονομούνται, κάποια άλλα ενθαρρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά ξέρετε, και όταν ένα παιδάκι είναι λίγο λαμπερό, σαν φυσιογνωμία, και ακούει και συνέχεια την οικογένειά του, είσαι καλύτερος, είσαι πρώτος, φά τους όλους, εσύ το αξίζεις, ξαφνικά αρχίζει και δημιουργείται λίγο αυτό το αίσθημα του ναρκισισμού από αυτήν τη μικρή ηλικία και το παιδάκι νομίζω ότι είναι παντοδύναμο και ότι έχει εξουσία απέναντι στα άλλα παιδιά. Μπορεί να έχει εξουσία και μέσα και στην ίδια του την οικογένεια. Και να του βγαίνει μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές τα παιδιά νιώθουν ότι όπως μπορώ να συμπεριφερθώ στους γονείς μου, έτσι μπορώ να συμπεριφερθώ και στους υπόλοιπους ανθρώπους έξω από το σπίτι. Και αυτά τα παιδιά πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ καλοί μαθητές, μπορεί να είναι πολύ αγαπητοί στους εκπαιδευτικούς, γιατί ακριβώς έχουν έτσι το χάρισμα της επικοινωνίας. Και όταν τα παιδιά που εκφοβίζονται κάνουν παράπονα, αν τυχόν το τολμήσουν, λένε, μα ποιος αυτό το παιδί? Αυτό το παιδί είναι ο καλύτερος μαθητής, αυτό το παιδί είναι ο πρόεδρος της τάξης. Αυτό το παιδί είναι αυτό που είναι το πιο δημοφιλές, μάλλον τον ζηλεύεις.
και μιλάς έτσι γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικά έτσι του θήτη που είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα, αυτά τα παιδιά που είναι τα πιο δημοφιλή. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά τα οποία δεν έχουν άλλους πόρους με το να νιώσουν καλά στο σχολείο. Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά που νιώθουν ότι περνάνε απαρατήρητα και μπορεί να τη χάνει να έχουν μια σωματική δύναμη, ειδικά τα αγόρια ή και τα κορίτσια πολλές φορές που είναι πιο μεγαλόσωμα και προσπαθούν να ταυτίσουν τη δύναμή τους, τη σωματική, με την αυτοπεποίθησή τους. Μάλιστα. Οπότε μια-δυο φορές τυχαία το έχουν καταφέρει και από εκεί έχουν πάρει την ενίσχυση ότι «Α, έτσι είναι, άρα εγώ νιώθω καλά, είμαι δυνατός, είμαι δυνατή» και σιγά-σιγά-σιγά-σιγά χωρίς να το καταλάβουν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά και δεν νιώθουν πια αδύναμοι επειδή δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο, αλλά νιώθουν οι δυνατοί. Και έχουμε μετά την πλευρά του θύματος, που εκεί τι χαρακτηριστικά εντοπίζουμε σε αυτά τα παιδάκια. Είναι πιο αδύναμα? Είναι πιο αδύναμα από... Συναισθηματικά, από κυρίως. Από πολλές απόψεις, ναι. Μπορεί συναισθηματικά. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι που μόλις έχει έρθει στο σχολείο πρόσφατα και δεν έχει ακόμη αποκτήσει ένα κύκλο φίλων και όλα αυτά. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι που έχει δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, ένα παιδάκι λίγο πιο απομονωμένο. Οπότε είναι και εύκολος στόχος για πείραγμα και στη συνέχεια ίσως για εκφοβισμό. Κάποια παιδάκια που μπορούν να ανήκουν σε κάποιες μειονότητες και είναι πάλι πιο εύκολο να δεχτούν σχόλια και αυτά σιγά σιγά να γίνουν πιο έντονα. Κάποια παιδιά που μπορεί να διαφέρουν λόγω της σωματικής τους διάπλασης, ένα πολύ λεπτό παιδάκι, ένα πολύ παχουλό παιδάκι, ένα πολύ μικροκαμωμένο παιδάκι, ένα παιδάκι που μπορεί να διαφέρει λόγω του χρώματός του. Δεν θα ξεχάσω χαρακτηριστικά πριν πολλά χρόνια, ήταν ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού που στο σχολικό του ήρθε ένα παιδάκι το οποίο ήταν από την Αφρική και το χρώμα του ήταν σκούρο. Και λέει το ένα παιδάκι στο άλλο, είσαι μαύρος. Και λέει, μα δεν είμαι μαύρος. Μα λέει, μα είσαι μαύρος. Το παιδάκι όμως το έλεγε από παρατήρηση, δεν ήξερε ότι αυτό δεν το λέμε. Το άλλο το παιδάκι όμως πληγώθηκε πάρα πολύ. Και μετά το άκουσαν και οι άλλοι και λίγο ήρθε και κλείδωσε και... Αμέσως δηλαδή, σαν ένα χαρακτηριστικό εμφάνισης που διέφερε, άρχισε να είναι το χαρακτηριστικό το γενικό που τον χαρακτήριζε και σαν άνθρωπο. Και να πούμε ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι πάντα εύκολο να υψώσουν το ανάστημά τους, τα θύματα. Είναι λίγο και τα παιδάκια που είναι τα πιο υποχωρητικά και λένε άστο καλύτερα να μην μιλήσω, γιατί νομίζουν ότι αν μιλήσουν θα τα κάνουν χειρότερα. Οπότε βλέποντας οι άλλοι ότι δεν μιλούν, δεν αντιδράνε, παίρνουν θάρρος και ενίσχυση και νομίζουν ότι το παιδί δεν ενοχλείται. Και πιο πολύ το ενοχλούν. Και συνεχίζουν ναι, και ενισχύουν αυτή τη συμπεριφορά. Πιο ναι. Ευάλωτα είναι. Τώρα, ο ρόλος της οικογένειας πολύ σημαντικός, έτσι δεν είναι? Τι πρέπει να κάνει έτσι, για να βοηθήσει και τα παιδάκια τα οποία είναι πιο αδύναμα, αλλά και από την άλλη την πλευρά, τα παιδιά τα οποία έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Τι κάνει η οικογένεια, πώς μπορεί να προλάβει τέτοιες καταστάσεις? Συνήθως, σε μένα έρχονται οι γονείς, μάλλον όταν έρχονται οι γονείς παιδιών με δική τους πρωτοβουλία, είναι επειδή το παιδί τους είναι το θύμα. Μάλιστα. Όταν έρχονται γονείς παιδιών με πρωτοβουλία του σχολείου, είναι επειδή το παιδί τους είναι ο θήτης και το σχολείο λέει πρέπει να το... δείτε το θέμα, κάτι γίνεται με το παιδί. Η οικογένεια χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση, να ξέρει τον κύκλο των φίλων των παιδιών και όταν πηγαίνουμε στο σχολείο να ενημερωθούμε, να μην ρωτάμε μόνο για τα μαθήματα, αλλά να ρωτάμε πώς είναι, έχει παρέες, έχει φίλους, περνάει καλά και οι παιδαγωγοί να βλέπουν τα παιδιά στο σύνολό τους. Γιατί ένα παιδάκι που είναι θύμα και είναι ήσυχο και δεν ενοχλεί, και δεν πειράζει κανέναν, μπορεί να μην είναι εύκολο αντιληπτό ότι αυτό το παιδάκι μπορεί να βιώνει πολύ δύσκολα. Ή λένε αυτό το παιδάκι είναι μοναχικό. Για ποιο λόγο είναι μοναχικό? Τι συμβαίνει? Τι κάνουμε εμείς? Γιατί αυτό το παιδί δεν έχει φίλους? Πρέπει να παρατηρήσει η οικογένεια. Γιατί γυρίζει συνέχεια στο σπίτι με ένα τετράδιο σκισμένο? Γιατί τα τετράδια του ή τα βιβλία του είναι βρεγμένα? Γιατί χάνει το νερό του? Γιατί χάνει τα πράγματά του? Γιατί κατά λάθος, ας πούμε, έχει μια-δυο γρατσουνιές κάθε μέρα? Υπάρχουν σημάδια που μπορεί να δει η οικογένεια. Τι αυτό που λένε πολλές φορές είναι ότι μα το παιδί δεν μιλάει. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι εύκολο
για το παιδί να μιλήσει, γιατί και μπορεί να νιώθει ενοχές και πολλές φορές μπορεί να φοβάται ότι θα το μαλώσουν οι γονείς του για αυτό που έγινε, δηλαδή βράχηκαν τα βιβλία. Γιατί βράχηκαν τα βιβλία? Άλλες φορές οπότε προσπαθεί ούτε καν να το αναφέρει ότι συμβαίνει αυτό και αυτό ή γιατί σκίστηκε η τσάντα σου. Και επίσης επειδή και οι θήτες πολλές φορές δημιουργούν ενοχές και λένε απειλώντας το παιδί, μην τυχόν το πεις στον μπαμπά σου, γιατί εγώ θα βάλω τον μπαμπά μου να τον δείρει. Και το παιδί μπορεί να το πιστεύει, γιατί σου λέει όπως αυτός κάνει αυτό σε μένα, μπορεί ο μπαμπάς του να κάνει στον μπαμπά μου. Είναι η κλασική νοοτροπία του θύματος που δυστυχώς καλλιεργείται από τις πολύ μικρές ηλικίες, οπότε το παιδί δεν μιλάει. Όμως οι γονείς χρειάζεται να παρατηρήσουν. Επίσης, όταν ένα παιδί βλέπουμε ότι έχει χάσει το κέφι του ή ξαφνικά δεν θέλει να πάει σχολείο. Ή να φάει, για παράδειγμα. Ή να φάει. Και τέτοια παρατηρούνται. Τα πιο βασικά αυτά, ναι, ότι ξέρω εγώ δεν έχει όρεξη να φάει. Δεν κοιμάται καλά το βράδυ. Αποφεύγει πράγματα τα οποία του έδιναν χαρά. Αλλάζει η καθημερινότητά του κάπως. Ε? Εντελώς. Παρατηρεί ο γονέας ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει ανοιχτές τις κεραίες ο γονιός να δει τι δεν πάει καλά. Και να μην βασιστεί μόνο στο ότι παιδί μου όλα καλά στο σχολείο, ναι μαμά μπαμπά όλα καλά και τελειώνουμε εκεί. Χρειάζεται να επικοινωνήσει και με το σχολείο, να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Δηλαδή το καλό είναι ο γονέας να επικοινωνεί με το παιδί, να μιλάει μέσα από το διάλογο, να καταλάβει τι του συμβαίνει. Ακόμα και να λέει το παιδί ότι είναι καλά, μέσα από τον διάλογο θα καταλάβει, θα διαπιστώσει ο γονιός τι συμβαίνει. Ε? Έτσι είναι και πρέπει να έχουμε ανοιχτές κεραίες με τα παιδιά, να αντιλαμβανόμαστε και αυτά που δεν λέγονται. Mm. Γιατί πολλές φορές οι γονείς μου λένε, μα εγώ μιλάω και του μιλάω και της μιλάω και της μιλάω. Λέω, εντάξει, πολύ ωραία κάνετε και μιλάτε και καθοδηγείτε και νουθετείτε. Αλλά ακούτε. Μάλιστα. Γιατί ένα παιδί... Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Πολλές φορές όταν έρθει ένα παιδί και θα έρθει και θα πει ότι ξέρεις, μαμά, με χτύπησε ο Κωνσταντίνος. Εμείς από το άγχος μας να μάθουμε τι έγινε ή να καθοδηγήσουμε το παιδί, αντί να ακούσουμε το παιδί, το βομβαρδίζουμε με ερωτήσεις και λέμε σε χτύπησε ο Κωνσταντίνος, γιατί σε χτύπησε, τι έγινε, τι του έκανες εσύ, πού ήταν ο δάσκαλος. Και μετά το παιδί μπλοκάρει και πει τι έγινε και λέει εντάξει τίποτα. Και την επόμενη φορά δεν θα το πει. Άρα τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο γονέας? Όταν το παιδί λέει κάτι, εμείς πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή λέει μαμά με χτύπησε ο Κωνσταντίνος, για πες μου, να πει το παιδί και όταν κάνει παύση, τότε να μιλήσουμε εμείς, να ρωτήσουμε θα ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό, μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Μάλιστα. Ναι, αλλά επειδή νομίζω και ως Έλληνες γονείς έχουμε ένα χαρακτηριστικό ότι μιλάμε πολύ, δυσκολευόμαστε να ακούσουμε και από εκεί και πέρα τα παιδιά αποφεύγουν να μας μιλάνε. Οπότε δεν πρέπει να πούμε ότι «Α, εμένα δεν μου το είπε το παιδί». Εμείς πρέπει να ακούμε το παιδί, να παρατηρούμε και τη γενικότερη εικόνα. Πολλές φορές τα παιδιά, είπαμε, μας μιλάνε με τη συμπεριφορά τους. Ένας πόνος στην κοιλίτσα, μια ενόχληση. Και έχουμε ανοιχτές κεραίες να ακούμε το παιδί και φυσικά να είμαστε και ψύχρεμοι. Αν εγώ δεχτώ μια πληροφορία ως γονιός και με πιάσει πανικός, το παιδί μου δεν θα μου το ξαναπεί. Α, μάλιστα. Θα φοβηθεί ότι θα μεταράξει ή ότι μπορεί εγώ να εκνευριστώ ή μπορεί να φοβηθώ και να πάω στο σχολείο να κάνω φασαρία και να νομίζει ότι έτσι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά αυτιά και ψυχραιμία πάρα πολύ. Και να δημιουργήσουμε μάλλον και τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μας εμπιστευτεί το παιδί, να υπάρχει εμπιστοσύνη. Να ξέρει ότι ό,τι και να πω στο γονιό μου, τελείωσε, αυτό είναι, θα με υποστηρίξει, θα είναι δίπλα μου, θα με κατανοήσει. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο έτσι που αναφέρεται, η εμπιστοσύνη. Αν μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά μας ότι εγώ είμαι εδώ και μπορείς να με εμπιστευτείς και εγώ θα είμαι το στέρεο έδαφος για ό,τι και αν μου πεις, εγώ θα είμαι ψύχρεμος και θα σε υποστηρίξω, μετά η σχέση με το παιδί μας περνάει σε ένα άλλο επίπεδο και νιώθει το παιδί ότι οτιδήποτε συμβαίνει μπορώ να το πω και ο γονιός μου θα είναι εκεί για μένα. Διαφορετικά μέσα από το άγχος της καθημερινότητας και οι γονείς και οι οικογένειες που τρέχουν και όλα αυτά, οι πληροφορίες χάνονται και μετά ξαφνικά λέμε «Μα τι έγινε, πώς και δεν κατάλαβα ότι συνέβαιναν αυτές οι δύσκολες καταστάσεις στο παιδί μου». Τώρα, να δούμε και τον ρόλο του σχολείου. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του σχολείου. Ίσως μετά από την οικογένεια ο πιο σημαντικός. Μπορεί να προλάβει πολλά ο εκπαιδευτικός.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις του σχολικού εκφοβισμού συμβαίνουν εκτός σχολικής τάξης. Οπότε οι παιδαγωγοί λένε ότι δεν είναι εφικτό. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ναι, και δεν είναι εφικτό να έχουν τα μάτια τους παντού, ας πούμε, στο διάλειμμα, στις τουαλέτες, στο διάδρομο. Γιατί τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν σε όλους τους χώρους του σχολείου. Άρα χρειάζονται πρώτον υποστήριξη οι εκπαιδευτικοί με περισσότερο προσωπικό, ώστε να μπορούν να είναι πολύ πιο κοντά στα παιδιά, αλλά και να είναι, ας το πούμε, σε εγρήγορση για αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν προγράμματα που γίνονται σε σχολεία για το σχολικό εκφοβισμό, αλλά συνήθως μένουν σε μία ενημέρωση είτε των δασκάλων είτε των παιδιών. Και δεν προχωράνε στο να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό. Εγώ έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα που λέω στους παιδαγωγούς, ειδικά ξέρω εγώ στο δημοτικό, μετά το πρώτο διάλειμμα που τα παιδιά περνάνε αρκετό χρόνο μαζί και γυρίζουμε πίσω στην τάξη. Για να πει ο καθένας πώς τα πέρασε. Μάλιστα. Με ποιον έπαιξες. Αν ένα παιδάκι μία, δύο, τρεις φορές μας λέει ότι είναι μόνο του ή δεν θέλει να μιλήσει ή φαίνεται ότι έχει μία δυσκολία και είναι ένα καμπανάκι. Και ακόμα και αν δεν ήμουν εγώ ως παιδαγωγός στο διάλειμμα δίπλα για να δω τι γίνεται, αρχίζω και παίρνω κάποιες πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ή μπορεί να είναι ένα παιδί που ενώ ήταν έτσι, με συνέπεια στα μαθήματά του, ξαφνικά αρχίζει να μην έχει διάθεση να συμμετέχει. Ή το βλέπουμε σκυθροπό. Ή αντίθετα, πολύ ευερέθιστο. Είναι πολλά παιδάκια που το άγχος το βγάζουν έτσι με μια ευερθιστότητα. Οπότε και το σχολείο χρειάζεται να παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών. Θέλουν όμως, νομίζω, η παιδαγωγή υποστήριξη και εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι, γιατί υφίστανται και οι ίδιοι πολλές πιέσεις να διεκπεραιώσουν και τον ακαδημαϊκό τους ρόλο, αλλά και όλο αυτό το συμπεριφορικό, γιατί πολλές φορές περισσότερες ώρες είναι οι δάσκαλοι με τα παιδιά παρά οι ίδιοι οι γονείς. Ναι. Και αυτό είπαμε πριν για τους γονείς, που θα πει η μαμά και ο μπαμπάς ότι εγώ είμαι εδώ. Χρειάζεται να το πει και ο παιδαγωγός, παιδιά. Εγώ θα είμαι εδώ. Ελάτε, ας πούμε, στο διάλειμμα, όποιος θέλει να μου μιλήσει. Εγώ είμαι εδώ για σας. Υπάρχουν και αυτοί οι παιδαγωγοί που στο διάλειμμα ίσως είναι κοντά στα παιδιά, βγαίνουν στην αυλή, τα παρακολουθούν, είναι μαζί τους, μιλούν μαζί τους. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Εγώ θυμάμαι και από τα δικά μου τα χρόνια. Ερχόταν παιδαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές, μας μιλούσαν, παρατηρούσαν. Ίσως αυτός είναι ένας καλός τρόπος, Είναι ένας καλός τρόπος, γιατί έτσι γίνεται η σύνδεση με τα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή, στο διάλειμμα μπορούμε να συνδεθούμε περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει η μαθησιακή διαδικασία, το είπα σωστά, λάθος, πώς το έγραψα. Οπότε, πλησιάζοντας, μαθαίνουν και κάτι περισσότερο, συνδέονται. Τα ενώνουν τα παιδιά μεταξύ τους. Αυτό. Λειτουργούν ως ομάδα. Αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά όταν ο δάσκαλος ή η δασκάλα έχει καταφέρει να κάνει τα παιδιά μια ομάδα και να πει ότι θα βγείτε έξω στο διάλειμμα σήμερα και για να διαλέξουμε ποιο παιχνίδι θα παίξετε αυτό και θα έρθω και εγώ να σας δω ή θα έρθω και εγώ να παίξω. Και σιγά σιγά αυτό όλο λέγεται πρόληψη. Ότι προλαμβάνουμε φαινόμενα εκφοβισμού ή φαινόμενα άσχημα, διάφορα που μπορούν να γίνουν μεταξύ των παιδιών. Οι δάσκαλοι έχουν ένα μαγικό ραβδί στα χέρια τους, απλά έχουν και πολλές υποχρεώσεις και νομίζω είναι κατά πόσο ο καθένας αγαπάει αυτό που κάνει, τη δουλειά του, αλλά και κατά πόσο αγαπάει τα παιδιά και μπορεί έτσι να προσφέρει. Σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σημαντικός. Θεωρώ είναι ένα λειτουργήμα που πρέπει να το προσέξουν ιδιαιτέρως όλοι οι εκπαιδευτικοί σε αυτόν τον τομέα που είναι, να προσέχουν τα παιδιά, να τα προσέχουν, θα προλάβουν πολλές έτσι άσχημες καταστάσεις. Έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, κυρία Γιαννοπούλου, και μάλιστα μας λέτε και πολύ χρήσιμες συμβουλές και για όλους μας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για σήμερα που ήσασταν εδώ κοντά μας, ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα. Χαίρομαι και εγώ που ήμουν εδώ σήμερα μαζί σας και ανυπομονώ για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.